7 πολύ νεκρές τραγωδίες των τελευταίων 25 ετών έχουν οδηγήσει στον θάνατο 408 ανθρώπους, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτούς οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Ποιοι τιμωρήθηκαν και ποιες είναι οι ποινές που επιβλήθηκαν από την ελληνική δικαιοσύνη? Έτος 1997, διπλή αεροπορική τραγωδία Γιάκοβλεφ και C-130. Ένα ουκρανικό επιβατικό αεροπλάνο εξαφανίζεται στον εναέριο χώρο της Βόρειας Ελλάδας. Τρεις ημέρες αργότερα, τα συντρίμμια του εντοπίζονται στα Πιέρια Όρη. Ο Πάνος Όμπολος μεταδίδει. Αυτή την ώρα τα συνεργεία που βρίσκονται στον τόπο της τραγωδίας εξετάζουν τον χώρο. Ένα C-130 της πολεμικής αεροπορίας που συμμετείχε στις έρευνες εντοπισμού του Γιάκοβλεφ πέφτει και αυτό λόγω κακοκαιρίας στα σύνορα Αττικής και Βιωτίας. Απολογισμός της πτώσης του Γιάκοβλεφ και του C-130. Νεκροί 75. Τελικές ποινές 4,5 χρόνια σε δύο ελεγκτές ενέργειες κυκλοφορίας. Έτος 1999. Κατάρρευση κτηρίου της Ρικομέξ από το σεισμό της Πάρνηθας. Η Αττική ταρακουνιέται στη Θέμελα από ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στην Πάρνηθα. Το εργοστάσιο της Ρικομέξ στο Μενίδη καταραίει σαν παλάτι χτισμένο στην άμμο. Δεκάδες άνθρωποι εγκλωβίζονται ζωντανοί στα ερείπια του. Ο Φώτης Καρίδας φτάνει από τους πρώτους στο σημείο. Απολογισμός Ρικομέξ, νεκροί 39. Τελικές ποινές 5 χρόνια με αναστολή σε 2 άτομα. Έτος 2000, ναυάγιο πλοίου Express Άμυνα. Το πλοίο Express Άμυνα με 472 επιβάτες και 61 άτομα πλήρωμα προσκρούει στη βραχονισίδα Πόρτες έξω από το λιμάνι της Πάρου. Από το ρήγμα που δημιουργείται, το πλοίο παίρνει κλίση και μετά από 25 λεπτά βυθίζεται. Απολογισμός Express Άμυνα, νεκροί 81. Τελικές ποινές 5 έως 12 χρόνια σε 5 μέλη του πληρώματος. Έτος 2003, δυστύχημα μαθητών στα Τέμπη. Οι μαθητές της πρώτης τάξης του Λυκείου Μακροχωρίου Ημαθίας επιστρέφουν από την τριήμερη εκδρομή τους στην Αθήνα. Στο 38ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, στο ύψος των Τεμπών, το πούλμαν τους συγκρούεται με νταλίκα που μεταφέρει ξυλία. Απολογισμός τροχαίου Τεμπών, νεκροί 21 μαθητές. Τελικές ποινές, αθώος οδηγός του λεωφορείου, παύση ποινικής δίωξης για τους ιδιοκτήτες της εταιρείας που είχαν αναβλώσει την νταλίκα. Έτος 2007, πυρκαγιές στο νομό Ηλίας Πελοποννήσου. Στο χωριό Ζαχάρο εκδηλώνεται πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία από άκρη σ' άκρη του νομού Ηλίας καταγέγοντας τα πάντα. Απολογισμός πυρκαγιών Ηλίας, νεκροί 63. Τελικές ποινές 5 έως 10 χρόνια με αναστολή σε 5 άτομα. Έτος 2017, πλημμύρες στη Δυτική Αττική. Έντονες βροχοπτώσεις μετατρέπουν τους δρόμους της Δυτικής Αττικής και κυρίως της Μάνδρας σε χήμαρους που παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Απολογισμός πλημμυρών στη Μάνδρα, νεκροί 25. Πρωτόδικες ποινές 5 χρόνια με αναστολή σε 8 άτομα. Έτος 2018, πυρκαγιά στο Μάτι. Μια φωτιά που ξεσπάει στον Ταού Πεντέλης ξεφεύγει από τον έλεγχο και εξαπλώνεται στη Ραφίνα. Νέος Βουτζάς, κόκκινο λιμανάκι, Μάτι. Κάτοικοι και παραθεριστές ζουν την απόλυτη φρίκη, τρέχοντας αβοήθητοι να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα. Τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στο Μάτι, νεκροί 104. Η δίκη είναι σε εξέλιξη. 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Αυτά. Να ξεκινήσω από σας, κυρία Γραφιώτη, γιατί εμπνεύστηκε από σας το βίντεο η Μαρία μας και από το thenewspaper.gr που δώσατε έτσι τις... Ένα άρθρο που είχα γράψει. Σας. Πώς τελείωσε το βίντεο? Τόσοι νεκροί, κανένας δεν τιμωρήθηκε. Ακούστε λοιπόν τι έγινε χθες για τα Τέμπη. Και να δείτε γιατί ακόμα και αυτοί που σήμερα προφυλακίζονται έχουν ήδη ελαφρυντικό. Ήδη. 11 μήνες πριν, σε μια εσωτερική αλληλογραφία του ΟΣΕ, λένε οι εργαζόμενοι στη διοίκηση, ακούστε, έχουμε πρόβλημα, έχουμε πολλά ατυχήματα, ακόμη και τα συστήματα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν, είναι προβληματικά. Πατάμε τα κουμπιά και δεν ακούνε. Ακόμα και οι συνάδελφοί μας να είναι οξυδερκείς και κατά πάνω στο σύστημα, υπάρχει κίνδυνος να μην το αντιληφθούν. Αυτό είναι 11 μήνες πριν. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα τι θα γίνει, ο κύριος Καρανικόλας είναι νομικός, όταν αυτόν τον σταθμάρχη τον πηγαίνουμε, γιατί ακούστηκε κάποια στιγμή να μιλάει και τι λέει, έχω πρόβλημα με τα κλειδιά, δεν ακούν τα κλειδιά. Το είπε. Λάσαρε το κλειδί. Να το. Αυτό είπε. 11 μήνες πριν λοιπόν το είχαν αναφέρει ως πιθανότητα ότι υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα. Mm-hmm. Και τώρα τον πάνε και τον προφυλακίζουν. Με εντολή εισαγγελέα, έτσι. Στο δικαστήριο αυτό το πράγμα πόσο το βλέπετε ικανό να σταθεί?
Πόσο το βλέπετε? Έχουμε ενημερώσει ότι μας βάζετε και λειτουργούμε συστήματα τα οποία δεν λειτουργούν. Καταλάβατε? Πού είναι ο διευθύνων σύμβουλος εδώ του ΟΣΕ, της Hellenic Train? Ο καθένας έκανε τη δουλειά του και βρήκαμε τώρα τον σταθμάρχη, ο οποίος όντως έκανε. Σας είχαμε τόσες μέρες εσάς και δεν σας είχαμε εδώ από την πρώτη μέρα. Κυρία Κουτσελίνη, εργάζομαι. Είμαστε και συντοπίτες και δεν σας... Ναι, αλλά εδώ μας τα λέτε και τα καταλαβαίνουμε. Ναι, διότι έρχεστε τώρα, κύριε Καρανικόλα, πολύ ωραίο ήταν το τρίποντο που μας έβαλε εδώ στο τραπέζι, γιατί λέει, είναι ένας άνθρωπος προφυλακισμένος αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος άνθρωπος ή η υπηρεσία του 9 μήνες πριν είχαν πει για αυτό το κλειδί, 11, το γυρισμένο. 11 μήνες πριν. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Κουτσελίνη, πόσο θα σταθεί αυτό σε μια δίκη μπροστά? Αυτό. Κοιτάξτε, καταρχάς, 10 μέρες μετά από αυτή την τραγωδία, την οποία κανένας μας μέχρι σήμερα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι συνέβη, είναι ασύλληπτο, είναι αδιανόητο. Και ο πόνος και η οργή σε όλους μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και η οργή και ο πόνος. Εδώ γιατί μιλάει μπορεί... με ντοκουμέντα όμως. Θα σας πω, θα σας πω. Α, έχει σημασία. Δεν μπορεί, κυρία Κουτσελίνη, στην Ελλάδα το 2023, η μάνα και ο πατέρας να χάνει το παιδί του, ο αδερφός και η αδερφή να χάνουν το παιδί τους, τον αδερφό και την αδερφή τους, ο φίλος να χάνει το φίλο του και τη φίλη του. Και όλα αυτά γιατί κάποιοι υπευθυνοανεύθυνοι, και τονίζω τη λέξη υπευθυνοανεύθυνοι, δεν έπραξαν το καθήκον το οποίο είχαν. Και αυτό προφανώς δεν αφορά μόνο τον σταθμάρχη, αυτόν τον μοιραίο σταθμάρχη, που δεν θα έπρεπε να ήταν σε αυτή τη θέση. Αυτό δεν αφορά μόνο όσους θα έπρεπε να ήταν εκεί και δεν ήταν εκεί, γιατί δεν έπραξαν το καθήκον τους. Αλλά αφορά πάρα πολλούς. Η ευθύνη λοιπόν, κυρία Κουτσελίνη, και αυτό θα αναζητηθεί από την ελληνική δικαιοσύνη και είμαι βέβαιος για αυτό το πράγμα. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη εγώ ως νομικός στην ελληνική δικαιοσύνη. Η ευθύνη είναι πολλαπλή και αφορά πολλούς. Και δεν εξαντλείται μόνο σε 2, 3, 4 πρόσωπα. Να ρωτήσω εγώ θα κάτι. Βάλω μέσα. Όχι, κύριε Καρανικόλα, θέλω να μου απαντήσετε. Τις πολιτικές ευθύνες, τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες. Έπρεπε να προφυλακιστεί ο σταθμάρχης. Υπάρχει δόλος, σας ρωτάω. Έμπειροι νομικοί έχουν καθίσει εδώ και είπανε ότι για να προφυλακιστεί κάποιος σε τέτοια εγκλήματα θα πρέπει να αποδειχθεί ότι υπήρχε δόλος. Κοιτάξτε, ή το κρίνει ο εισαγγελέας, ο ανακριτής στη δικαιοσύνη. Ο σταθμάρχης, όπως και οι υπόλοιποι πλέον συγκατηγορούμενοι, κατηγορούνται για δύο βασικά δικήματα. Πρώτον, το ένα είναι εξαμελίας τιμωρούμενο, αυτό της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, επειδή έχουμε 57 θανάτους κατά συρροή, δεν λοιπόν, το εξαμελίας. Και το δεύτερο όμως, το οποίο είναι κακούργημα, κύριε Κουτσελίνη, και απειλείται ποινή μέχρι και ισόβια κάθειξη, αυτό της διατάραξης της ασφάλειας των συγγενειών. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, και επειδή η προφυλάκηση τι σημαίνει πρακτικά και νομικά, ότι προφυλακίζω κάποιον, πρώτον, για την αποφυγή διατάραξης, την αποφυγή το έλεσης. Να επαναλάβω έλεση του αδικήματος, να μην εξαφανιστούν οι αποδείξεις, κάποιος προσπαθεί να εξαφανίσει τις αποδείξεις εναντίον των κατηγοριών τα που κατηγορούνται ακριβώς, και το επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί η παρουσία του στο δικαστήριο. Και φυσικά αυτός ο άνθρωπος κρίνεται και επικίνδυνος το να παραμένει ελεύθερος. Άρα λοιπόν δικαιολογημένη προφυλάκηση. Προφανώς. Νομικά. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, οι οποίοι έκριναν ότι πρέπει να προφυλακιστεί με βάση τα στοιχεία αλλά και αυτά που ακούμε. Είναι αδιανόητα αυτά τα οποία αλλά ξέρετε. Δεν απαντήσατε σε αυτό που ρώτησε ο κ. Σαββατιώτης. Κάθε ότι δευτερόλεπτο. Με αυτή την αιτιολογία θα πάει στο δικαστήριο και θα πει: εδώ είχαμε προειδοποιήσει. Εμένα με βάλανε εκεί, αλλά ταυτόχρονα ήξεραν ότι με βάζουν σε μια ηλεκτρική είμαι καρέκλα να κάνω. Εγώ είμαι και άπειρος και με εγώ δεν θα υποκαταστήσω ο κάθε κατηγορούμενος. Δικάσετε. Ακούστε. Ο κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να πει το οτιδήποτε πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει στην υπεράσπιση του. Έχει το συνταγματικό αυτό δικαίωμα. Το πώς θα κριθεί από τους δικαστές, κυρία Κουτσελίνη, κύριε Μαρέδη, είναι μια άλλη ιστορία. Μα δεν το λέει κατηγορούμενος. Όμως, το είπατε ως ένα επιχείρημα ότι μπορεί να το πει ως λόγο υπεράσπισης. Δεν το λέει ο κατηγορούμενος, κύριε Καρανικόλα. Το λένε οι εργαζόμενοι. Λένε 11 μήνες πριν ότι τα συστήματα που μας βάζετε να δουλεύουμε την ώρα της εργασίας μας είναι ακατάλληλα, είναι προβληματικά. Δεν ακούν τα κουμπιά. Και λέω λοιπόν σε εσάς που είστε νομικός, όταν αυτός ο άνθρωπος κατηγορούμενος θα καθίσει στο εδόλιο και θα κριθεί από ένα δικαστήριο με αυτό το έγγραφο 11 μήνες πριν. Τι πιθανότητες έχει αυτός ο άνθρωπος να ευδοκιμήσει η κατηγορία? Κύριε Γραφιώτη, να σας βοηθήσω λίγο όλους σας. Εδώ πέρα προκύπτει ακόμα κάτι πιο τραγικό. Έχουμε μιλήσει, ρε Συζήνα, για τη φωτοσήμανση πολλές φορές, αν λειτουργούσε, αν δεν λειτουργούσε, τι γίνεται με τα φανάρια. Αυτά τα κόκκινα φανάρια, τα οποία είναι ένα σήμα το οποίο λαμβάνουν οι μηχανοδηγοί προκειμένου να δουν αν μπορούν να κινηθούν ή δεν μπορούν να κινηθούν.
Καλείται λοιπόν αυτός ο επιθεωρητής, ο οποίος κατηγορείται, και τον ρωτάνε συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά τη φωτοσήμανση. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι επιθεωρητής, δεν μπορούσε να εξηγήσει και να πει αν εκείνο το βράδυ, το μοιραίο βράδυ, λειτουργούσε ή όχι η φωτοσήμανση. Εδώ ήταν κόκκινο, αναμένο βόρημα. Άλλε μέρε δούλευε και άλλε κόκκινο. Ο επιθεωρητή δεν λέει αυτό. Αλλά δεν άναβε πράσινο ποτέ. Αυτό γινόταν. Αυτό γίνεται, κύριε Κουσουλέ, διότι άλλε βραδιέ λειτουργούσε και άλλε όχι. Μπράβο. Αυτό λέει λοιπόν και ο επιθεωρητή. Και είχε βάρδια η φωτοσήμανση. Εκείνο το βράδυ λέει, δεν ξέρω αν λειτουργούσε ή δεν λειτουργούσε. Σε περίπτωση λέει που δεν λειτουργούσε, που ήταν κόκκινο, θα έπρεπε ο σταθμάρχη. Να δώσει τη 1001 εντολή. Να δώσει την εντολή 1001, την οποία βέβαια ο σταθμάρχη δεν την έδωσε ποτέ. Αλλά πάμε λίγο παρακάτω για να δούμε το τι ακριβώ έχει συμβεί σε αυτή την ιστορία. Αυτός ο σταθμάρχης, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για αυτό το σταθμάρχη. Δεν τοποθετήθηκε μόνο στο εκείνη τη βάρδια μία ωραία νύχτα, είπε ότι θα πάω να δουλέψω στο σταθμό της Λάρισας. Ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Βάσει λοιπόν συγκεκριμένων στοιχείων προκύπτει ότι ο επιθεωρητής τον έβαλε εκεί, αλλά το πρόγραμμα είχε βγει από τις 27 Γενάρη. Και ήταν εν γνώση της διεύθυνσης κυκλοφορίας και του διευθυντή. Δηλαδή το πρόγραμμα με το ποιο σταθμάρχης θα υπηρετήσει πού, το γνώρισε η κεντρική διεύθυνση. Και προκύπτει και κάτι άλλο μέσω του ρεπορτάζ. Ότι εκείνο το βράδυ λοιπόν τοποθετήθηκε εκεί όπως και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πάρει και πιστοποίηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων από την 1η Φεβρουαρίου του 2023. Αυτό λοιπόν είχε τι σημαίνει. Και πιστοποίηση τι σημαίνει να μας πει ο κύριος Αγραφιώτης. Ότι ακόμα και την πρώτη ημέρα που ανέλαβε η υπηρεσία είναι ικανός. Έτσι. Έχει κριθεί ικανός. Το ότι είχε λίγες μέρες, ναι, δεν είχε εμπειρία, ναι, δεν άκουγε τα ηχητικά δηλαδή που λέμε. Δηλαδή είναι, πώς λέμε, ο πιλότος πιλοτάρει. Άμα πάρεις το πτυχίο σου, μπορείς να πιλοτάρεις. Αν έχεις το ομολογκασιό που λέμε την πιστοποίηση, έχεις τελειώσει. Η ΡΑΣ πώς τα δίνει αυτά τα πιστοποιητικά. Ορίστε. Η ΡΑΣ λέει, υπάρχει το πρωτόκολλο εκπαίδευσης που λέει ότι 6 μήνες κάνεις αυτό, θα κάνεις πρακτική τόσο, περνάει από επιτροπή. Έχουν υπογράψει κάποιοι άνθρωποι γι' αυτόν. Τριμελή επιτροπή και έχουν υπογράψει τον ενέκρινα. Έχει εγκριθεί. Κρίθηκε ικανός δηλαδή ο άνθρωπος. Και μάλιστα με άριστα. Κοιτάξτε, τώρα το λέω εγώ. Είναι άριστα. Ναι. Άριστα. Ναι. Άμα είσαι καλός μαθητής. Ναι, ήταν καλός. Σημασία είναι ότι κρίθηκε ικανός. Δεν είχε εμπειρία. Ζήνα, μπορώ να έχω τον λόγο. Βέβαια. Εδώ έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Πολύ ήσουν σημαντικά. Για την πρώτη μέρα εδώ. Τα έχουμε ξαναπεί. Ναι, και δεν πρέπει να τα παραβλέψουμε. Το πρώτο είναι αυτό που είπε ο κύριος Αγραφιώτης, ότι θα έπρεπε να έχουν συλληφθεί από την πρώτη στιγμή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τρένοσε και της Hellenic Train. Το είπαμε και εμείς την περασμένη εβδομάδα, αυτό σου επισήμανα, γιατί δεν έχουν συλληφθεί αυτοί οι άνθρωποι. Να παραβληθούν στη δικαιοσύνη, να δούμε στον εισαγγελέα, στον ανακριτή. Αν θα τους προσάψεις κατηγορίες. Δεν πρέπει πρώτα να ασκηθεί δίωξη και μετά. Αν θα ασκηθεί δίωξη, κλπ. Να συλληφθούν όμως. Δεν μπορεί να τους αφήσει με μια παρέτηση. Έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος εξαφανίστηκε με μια παρέτηση και δεν τον αναζητά ούτε ο δημοσιογραφικός κόσμος. Αναζητά ο δημοσιογραφικός κόσμος τους προηγούμενους. Τι κάνει αυτό. Αυτοί πρέπει να αναζητηθούν. Θα αναζητηθούν στην ώρα τους. Όλοι πρέπει. Όχι όμως αυτοί να απολογηθούν όλοι για ό,τι πρέπει. Έκανε. Τώρα είναι η ώρα για όλους. Για όλους. Πρώτα όμως θα αναζητηθεί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος ήταν υπουργός μεταφορών μέχρι την ώρα του δυστυχήματος. Πού να τον βρούμε τον κύριο Καραμαλή. Να τον βρείτε, να τον ψάξουμε δημοσιογράφοι. Να τον ψάχνει κανείς. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ούτε Νικολούλη δεν μπορεί να τον βρει. Εντάξει, το γραφείο είναι, αλλά δεν τον αναζητά κανείς. Δεν τον αναζητά κανείς, παιδιά. Για παράδειγμα, θα σας απαντήσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Έχει ποινικές ευθύνες. Δεν ξέρω τι έχει. Όχι, όταν λέμε κάτι δημόσιο, όμως να ξέρουμε τι λέμε. Να αναζητηθεί από τους δημοσιογράφους. Να μην απαντήσει σε ερωτήματα. Να δώσει απαντήσεις, αγαπητέ μου. Τι κάνουμε. Σε πολιτικό επίπεδο. Μην συγχαίουμε την ποινική αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν είπα για τον Καραμαλή ποινική. Άλλο λέει ο Γρηγόρης. Δηλαδή να κάτσει σε έναν καναπέ, να κάτσει σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο. Όταν τα μπλέκουμε σε ένα μίξερολα, δημιουργούμε λανθασμένες εντυπώσεις. Δεν θα μου βάλετε στο μαμουλό για που δεν είπα. Οι πολιτικές ευθύνες υπάρχουν, αναλήφθηκαν, αλλά πρέπει να αναλυθούν και από όλους. Δεν, μπορώ να, δεν μπορεί να είναι κρυμμένος ο πρώην υπουργός ο κύριος Σπίρτζης επί της θητείας του οποίου δεν υπουργούσαν. Υπόθηκε εδώ λοιπόν. Οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Μην το κάνετε σε μένα αυτό. Αυτά να τα κάνετε αλλού εξεμένα. Συμφωνούμε ότι οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Αυτά να τα κάνετε αλλού. Να διακόπτει τον λόγο του άλλου, να τα κάνετε αλλού εξεμένα. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Δεν συμφωνούμε. Ότι οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Είναι διαχρονικές αφού πρώτα αποτυπωθούν οι ευθύνες του συγκεκριμένου. Όλων, και μετά βλέπουμε. Όλων πρέπει. Δεύτερο, εδώ υπόθηκε λοιπόν το εξής. Ότι μέχρι και το 19 λειτουργούσε το σύστημα. Λειτουργούσε. Η κυβέρνηση δεν το γνώριζε αυτό. Γιατί κάνει το παγώνι λοιπόν και λέει δεν ξέρουμε, δεν γνώριζα, δεν λειτουργούσε. Πάμε να δούμε γιατί δεν λειτουργούσε από το 16. Λειτουργούσε λοιπόν.
Κρικόρμου, αυτό το οποίο αποκαλύψαμε σήμερα ότι λειτουργούσε μέχρι το 2019 δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας. Βεβαίως. Εγώ στο λέω. Βεβαίως είναι, το ξέρω πολύ καλά. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες καταθέσεις οι οποίες έχουν δοθεί. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Είναι έτσι ακριβώς. Μέχρι ποιο μήνα το 2019 λειτουργούσε. Είναι σημασία. Μέχρι το 2019. Σφυρίζει αδιάφορα ότι δεν λειτουργούσε. Να βγάλουμε τον κύριο Κολάτο, ο οποίος το έχει καταθέσει. Ο κύριος Κολάτος. Θα σου πω τώρα μια σκέλα στον κύριο Κολάτο. Όχι, ο κύριος Κολάτος το έχει καταθέσει. Ο κύριος Κολάτος λοιπόν τον έχει τρέξει από πίσω. Ο Στρατής Λιμνιός, ναι. Και λέει μια ατάκα που πραγματικά εμένα με άφησε άφωνη. Τον έχουμε στο κοντρόλ. Δώστε το. Με κάλεσε η ανακρίτρια να δώσω κατάθεση για το συμβάν. Έδωσα την κατάθεση, εξήγησα αυτά που έπρεπε να εξηγήσω. Μετέπειτα, περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορώ να αναφερθώ. Γιατί η ανάκριση συνεχίζεται και είναι μυστική. Σας ρώτησε και για το σύστημα που λειτουργήσατε. Ναι, τα πάντα. 30 χρόνια ήσασταν σε αυτό το σταθμό. 30 χρόνια ήμουν σταθμάρχη στον ΟΣΕ. Στο σταθμό Λάρισας εργάστηκα περίπου στα 23 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια, 3,5 χρόνια εργάστηκα στην τηλεδιοίκηση. Ήμουν ο άνθρωπος που λειτουργήσε στην τηλεδιοίκηση Λάρισας. Την κυκλοφορία την καθόριζε η τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση έκανε την κυκλοφορία. Ήξερα ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται το τρένο και πού θα κινηθεί, πού πρέπει να κινηθεί. Και όλα αυτά ήταν θέματα τηλεδιοίκησης. Κάθε βάρκια υπήρχαν δύο σταθμάρχες. Και στο σταθμολάρι σας και στην τηλεδιοίκηση. Όλες. Απαντήσεις αναμένετε να λάβετε από πού? Απαντήσεις δεν υπάρχουν. Το δικαστήριο θα κρίνει. Πλέον είναι θέμα δίκης. Δικαστήριο. Είναι θέμα δικαστήριο. Δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνης. Τίποτα. Η εκτίμησή σας είναι ως σταθμάρχης όλα αυτά τα χρόνια ότι αυτά τα οποία έχουν τεθεί στο τραπέζι προς συζήτηση για την επάρκεια ή μη ενός σταθμάρχη, για το χρόνο εκπαίδευσής του, για το αν τηρείται πρωτόκολλο, για το αν έπρεπε να είναι δύο σταθμάρχες, για όλα αυτά. Η δική σας η εμπειρία τι λέει? Η δική μου εμπειρία κατατέθηκε στην ανακριτρία. Αν εσείς ήσασταν στη θέση εκείνη την ώρα, τι θα κάνατε? Θα έκανα τη δουλειά μου. Θα έκανα τη δουλειά μου. Ζήνα, δεν έκαναν οι εμπλεκόμενοι. Ζήνα, μισό λεπτό. Επειδή τον κυνηγάνε, κάνει τις πρώτες δηλώσεις μετά τον ανακριτή. Τον κυνηγάνε από πίσω και προσπαθούν να πάρουν επιπλέον δηλώσεις και εκεί έρχεται αυτή η δήλωση. Στο στρατή. Να αποκαλύψουμε λοιπόν το εξής. Ότι ο κύριος Κολάτος έχει καταθέσει ότι η τηλεδιοίκηση λειτουργούσε από τον Νοέμβριο του 2007. Μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 και ρύθμιζε μόνη της, όπως λέει, την κυκλοφορία των αμαξοστοιχειών. Στη συνέχεια το επαναλαμβάνω να το ακούσουν οι τηλεθεατές αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντική πληροφορία. Στη συνέχεια, λόγω έλλειψης προσωπικού σταθμαρχών που στελέχωναν τη τηλεδιοίκηση, λόγω έλλειψης προσωπικού συντήρησης των μηχανημάτων της τηλεδιοίκησης και λόγω μιας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε έναν υποσταθμό, αυτό το σύστημα κατέρευσε και δεν λειτουργήσε έκτοτε. Ισόρροπτο, κύριε Κουσουλέ. Από τον Νοέμβριο του 2022 δεν λειτουργούσε το σύστημα? Όχι. Η τηλεδιοίκηση όχι. Λειτουργούσε. Εσύ το είπες. Από τον Νοέμβριο... Άλλο η τηλεδιοίκηση, παιδιά, και άλλο το control room. Από τον Νοέμβριο του 2022. Μισό λεπτό. Έχει διαφορά, έχει δίκιο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, δεν μπερδεύουμε τα πράγματα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η τηλεδιοίκηση, η τοπική τηλεδιοίκηση λειτουργούσε. Είναι αυτός ο πίνακας που βλέπουμε σωστά στα πλάνα μας. Αυτό που δεν είδε και δεν κατάλαβε ο σταθμάρχης. Σωστά. Το άλλο το σύστημα, το ETCS ουσιαστικά, αυτό δεν λειτουργούσε. Άρα λοιπόν, εάν όμως ο μοιραίος σταθμάρχης... για να λειτουργήσουμε κι εμείς. Ένα δευτερόλεπτο. Όχι, διαφημίσεις πρέπει να πάω, έχουμε ήδη καθυστέρηση.